Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Φίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τη Ryanair, την αεροπορική εταιρεία, όλοι τη ξέρουμε. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να μιλήσω για αυτή την εταιρεία και την μου αρέσει πάρα πολύ. Με το που άκουσα για αυτή την εταιρεία, θυμάμαι ήμουν λύκειο. Είχα ενθουσιαστεί. Είχα ενθουσιαστεί με τις τιμές της, εννοείται. Και ήταν κάτι που δεν περίμενα να γίνει ποτέ με τις αεροπορικές εταιρείες. Από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή, επειδή ταξιδεύουμε σχεδόν κάθε χρόνο με τους γονείς μου, μας φεύγουν πάρα πολλά λεφτά σε αεροπορικές εταιρείες. Και είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να ξοδεύω 400 ευρώ σε ένα εισιτήριο. Μέχρι που ήρθε η Ryanair. Η Ryanair έχει τέλειες τιμές. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τις τιμές της Ryanair. Είναι τέλειο αυτό που κάνει. Δηλαδή, όσα αρνητικά και να έχω ακούσει, που δεν είναι και τόσο αρνητικά πια, δεν με πειράζουν γιατί ό,τι και να μου πεις για τη Ryanair, να μου πεις ότι δεν δίνει φαγητό, να μου πεις ότι έχεις χάσει βαλίτσες, να μου πεις ότι σου έχει ακυρώσει τελευταία στιγμή το εισιτήριο. Δεν με νοιάζει, είναι φθηνή. Σε τέτοια πράγματα. Δεν σε νοιάζει οτιδήποτε, σε νοιάζει μόνο η τιμή. Και εγώ προσωπικά δεν είχα καμία κακή εμπειρία με τη Ryanair, το αντίθετο. Έχω ταξιδέψει με Tunis Air, Turkish Airlines. Έχω να πω ότι η Ryanair ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Ειδικά η Turkish Airlines που θεωρεί ότι η καλύτερη στην Ευρώπη, δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου δεν μου άρεσε η Turkish Airlines. Ούτε το προσωπικό, ούτε η φάση. Όχι. Η Ryanair όμως, δεν ξέρω, το προσωπικό είναι τόσο φιλικό και. Μου αρέσει πως φέρονται, έχει φάση, τα χρώματα. Μου αρέσει που παρόλο που δεν πληρώνεις πολλά παραπανήσια λεφτά για να ανέβεις στο αεροπλάνο, έχεις φθηνές επιλογές στο φαγητό. Δηλαδή, άμα θες να πας στο αεροπλάνο, μπορείς να πας με 3-4 ευρώ. Ενώ σου μειώνουν πάρα πολλά λεφτά από το εισιτήριο, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις και πολλά για να φας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μέσα στο αεροπλάνο κάποιες φορές διαφημίζουν προϊόντα και μπορεί να γίνει λίγο κουραστικό. Αλλά συγγνώμη, προτιμώ να πληρώσω 20 ευρώ και να με πρίζουν όσο θέλουν από το να πληρώσω 200 ευρώ και να. Μου το παίζουν καλή, που σας λέω ότι Turkish Airlines που είναι πολύ πιο ακριβότερη δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά ότι δεν μου έχουν φέρθει καλά εμένα εκεί. Τώρα σύμφωνα με τις βαλίτσες που έχουν χαθεί, έχω ακούσει πολλά άτομα που έχουν πει ότι χάθηκαν οι βαλίτσες τους με τη Ryanair. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ γιατί συνήθως ταξιδεύω με χειραποσκευή. Και πάρα πολλές φορές στην Ryanair ενώ δεν είχα πληρώσει για βαλίτσα, πήραν τη χειραποσκευή μου και την έβαλαν τις αποσκευές. Και ήμουν σε φάση blessed. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό είναι ότι δεν σου ζυγίζουν τη βαλίτσα. Μια φορά από λάθος είχα μια βαλίτσα που δεν αντιστοιχούσε στα επιτρεπτά μεγέθη των βαλίτσων, αλλά παρόλα αυτά δεν μου είπαν τίποτα. Τίποτα απολύτως, μου άφησαν να περάσω. Ενώ πιστεύω σε μια άλλη εταιρεία, αν είχα κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να μην μ' άφηναν τόσο, μπορεί να μου έλεγαν να πληρώσω κάποια χρήματα. Αλλά η Ryanair ήταν πάρα πολύ κομπλέ με αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει που συνεργάζονται με κάποια ξενοδοχεία και μπορείς να βρεις δωμάτια πάρα πολύ φθηνά με τη Ryanair. Επίσης, μου αρέσει ότι με 5 ευρώ μπορείς να πας από το αεροδρόμιο στο κέντρο, σου έχουν ήδη κανονίσει λεωφορείο, και αυτό, άμα ταξιδεύεις πρώτη φορά σε μια άλλη χώρα και δεν ξέρεις πώς να μετακινηθείς, είναι πάρα πολύ καλό που σου δίνουν μια τέτοια φθηνή λύση. Τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει πολλά καλύτερα για την Ryanair, έχει βελτιωθεί. Ας πούμε, παλιότερα είχα ακούσει ότι είχε πάρα πολύ λίγα καύσιμα και πολλές φορές τύχαινε να ξεμείνει και να έπρεπε να πάει σε ένα άλλο αεροδρόμιο και κάτι τέτοιες αστείες ιστορίες. Αλλά εντάξει, αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί, όσο ξέρω. Έχει τόσα θετικά και μόνο που υπάρχει μια εταιρεία που με κάνει να μπορώ να εκπληρώσω τις επιθυμίες μου, να μπορώ να ταξιδέψω εκεί που θέλω. Την αγαπώ, δηλαδή δεν γίνεται να μισείς αυτή την εταιρεία. Πάρα πολλοί την κράζουν και λένε ότι πρέπει να έχεις πιο φθηνές τιμές, δεν μου αρέσουν οι ημερομηνίες που έχεις. Μην είσαι αχάριστος, η Ryanair είναι τέλεια. Τώρα ένα αρνητικούλι που εντάξει, σε άλλες εταιρείες είναι πιο ελαστική στο ότι άμα δεν έχεις εκτυπώσει το εισιτήριό σου, στο δίνουν εκείνη τζάμπα. Έχω ακούσει ότι στη Ryanair άμα δεν το έχεις, πληρώνεις μέχρι 20 ευρώ. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναγκαστικά, άμα θες να κάνεις check-in και δεν μπορείς π.χ. να κάνεις τη χώρα προορισμού σου, αναγκαστικά εκτυπώνεις το εισιτήριο πιο πριν, έχοντας αγοράσει τη θέση. Δηλαδή πληρώνεις γύρω στα 10 ευρώ επιπλέον για κάθε εισιτήριο και αγοράζεις μια θέση, οπότε κάνεις αυτόματα το check-in. Αλλά μπροστά στα λεφτά που έχεις γλιτώσει, νομίζω τα 10 ευρώ δεν είναι πάρα πολλά. Αρέσουν γενικότερα οι προορισμοί της Ryanair, ελπίζω να βάλει περισσότερους προορισμούς, ειδικά για Ισπανία. Άμα βάλει για Ισπανία, ξέρετε που θα πηγαίνουν όλα τα λεφτά μου. Επίσης, θα μου άρεσε να πάει και σε άλλες υπήρους, να μην είναι μόνο στην Ευρώπη. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να πάει προς Αφρική, Αμερική, όλα αυτά, Ινδία, παντού, δεν με νοιάζει. Και να έχει τις τιμές, εννοείται. Και ελπίζω να συνεχίσει αυτό το έργο της και ελπίζω και στην Ελλάδα να μειωθούν οι τιμές, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν και εισιτήρια με 5 ευρώ. Τι είναι 5 ευρώ να πας κάπου, να ευρυνθούν οι οριζοντές σου, να δεις νέα μέρη, νέους ανθρώπους, να πιεις καφέ σε διαφορετικά μέρη, να περπατήσεις διαφορετικούς δρόμους. Σταματάω να μιλάω, γιατί θα αρχίσω να σκέφτομαι ταξίδια και τέτοια και δεν είμαι σε φάση. Αυτά λοιπόν, θέλω να μου πείτε στο σχόλιο αστείες ιστορίες που σας έχουν συμβεί σε αεροπλάνα ή αν έχετε κάποια κακιά εμπειρία από Ryanair για να. Μην λέμε μόνο τα θετικά εδώ πέρα, απλά εγώ προσωπικά αυτά μου έχουν τύχει και αυτά λέω. Οπότε, μας έχει συμβεί κάτι αρνητικό, να μου το πείτε από κάτω. Αν σας έχει συμβεί κάτι θετικό, επίσης να μου το πείτε. Και αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.